τον άτυχο. Μην την αποκαλύψετε την καλεσμένη, μην μιλάς καλεσμένη, γιατί σε αποκαλύπτεσαι και από μόνη σου. Δύσκολο, μου περνάει. Να το. Δηλαδή, πραγματικά είναι να τη πω τώρα ξεκίνα να μιλάς. Δεν υπάρχει αυτό. Μου είπε χθες μία, πες της Αλυνήσης Ξανθιάς, το λέω αλήθεια όμως. Μπορεί να σταματήσει να μιλάει. Σε μένα. Να. Και τη λέω. Σκάνδαλο. Μιλάω εγώ. Δεν γίνεται, τη λέω με τίποτα. Μπορεί σε μένα τη λέω να πάει, μου πει να σταματήσω να μιλάω. Είναι σφακιάνη. Άμα τη αλλάξουν την καταγωγή, παίζει. Λε, άμα μου αλλάξει. Πώ αλλάζει η καταγωγή. Δεν γίνεται. Αγάπη μου, σφακιάνη δεν γίνεσαι. Γέννιεσαι. Γιατί ο μακιγιάζ δεν γίνεται, παιδί μου, άστε το. Συγγνώμη, το έχει περιοχή δηλαδή. Τι να κάνουμε, επειδή έχουμε καλό, καθαρό αέρα. Όλα μα τα όργανα είναι σε δύναμη. Το κατάλαβε, είσαι γρήγορση. Όλα μα όμω. Και κυρίω η γλώσσα μα. Κυρίω στι γυναίκε η γλώσσα μα. Που είναι και το πιο δυνατό. Είστε πληθωρικές. Ναι, τι να κάνουμε. Άλλωστε. Κανείς δεν είναι τέλειος. Και δείτε αποτελέσματα. Τι με θέλετε, ρε, να πάω να πιω κανένα καφέ. Όχι, να μην πάω να πείτε κανένα καφέ. Λοιπόν, η Ιωάννα Δουρουντάκη που την έχετε συνηθίσει στη Νέα Υόρκη, στο Πάσο και όρθια, να βάφει, να παλεύει με πρόσωπα διαφορετικά, με μολύβια, με σκιές. Μην πεις ότι σήμερα ήρθε χαλαρή, γιατί κάθε φορά μια χαρά χαλαρή είναι. Ναι, αλλά σήμερα κοίτα την κυρία στον καναπέ, στο σαλόνι του σπιτιού. Ευχαριστιέμαι. Και μα συγχωρείς που σε υποδεχόμαστε και με φόρμες, αλλά κάναμε πιλάτες πριν, κατάλαβες. Το είδαμε, είχατε με το. Με το νεκτάρι. Βέβαια, βγαίναμε την όρεξη, μήνυμα, αλλά δεν πειράζει. Γιατί νομίζαμε ότι θα κάνουμε και πρακτική. Αλλά τελικά κάναμε μόνο θεωρία. Δεν πειράζει. Είναι μια καλή αρχή πάντως. Είπε ότι είμαστε αρχάριοι. Δεν πειράζει. Σας είδε έτσι και λέει άστο. Και εκεί που κάνουμε πρακτική συνέχεια με την Ιωάννα, να σήμερα που θα κάνουμε και θεωρία. Γιατί. Είναι μια θεωρητική εκπομπή σήμερα. Ωραία, γιατί ωραία δεν είναι κουβεντούλα. Θα μιλήσουμε για το μακιγιάζ, αλλά στα πλαίσια ενός φεστιβάλ. Που δεν θα περιοριστεί μόνο στο μακιγιάζ, έτσι. Όχι, δεν είναι μόνο στο μακιγιάζ, είναι κομμωτική, αγωνίζοντα κομμωτικής. Μάλιστα. Hair tattoo ανδρικό. Hair tattoo ανδρικό. Hair styling ανδρικό. Τέχνη των άκρων, τεχνητά νύχια κτλ. Και μανικιούρ. Αυτά γίνανε και πέρυσι, μόνο φέτος. Πέρυσι έγινε σε πολύ πιο ήπια μορφή, έγινε σαν δοκιμαστική χρονιά. Να το πούμε έτσι. Να δείτε αν μπορεί αυτό να περπατήσει. Μπράβο, να δούμε αν μπορεί να περπατήσει. Και επειδή είχε αρκετές συμμετοχές, όμως... Και μεγάλη ανταπόκριση από τον κόσμο. Πολύ μεγάλη ανταπόκριση είχε, όμως δεν είχε την σωστή διαφήμιση πριν, έτσι ώστε να έχει τόση όσοι έπρεπε. Αλλά ήταν ούτως ή άλλως από μόνο του πολύ όμορφο το περσινό. Το γραφείο που το ανέλαβε πέρυσι ήταν ένα γραφείο από τη Θεσσαλονίκη, άρα δεν ήξερε τόσο πολύ τις ανάγκες της αγοράς της δική μας, όπως το ξέρετε. Ένα φεστιβάλ και ένας διαγωνισμός που δεν απευθύνεται μόνο σε κριτικούς. Όχι. Είναι πανελλαδικός, έτσι. Βεβαίως, αφού θα κατέβουν από όλη την Ελλάδα θα έρθουν. Και είναι μια προσπάθεια του Δήμου Ρεθύμνου. Πολύ ωραία. Ήρθα εγώ να μιλήσω εδώ σαν εκπρόσωπος Δήμου. Όχι, να πεις πώς ξεκίνησε όλο αυτό. Όμως. Γιατί θα είσαι, δεν θα είσαι φέτος στην Κριτική Επιτροπή, αλλά και θα παρουσιάσεις. Θα είμαι και στην Κριτική Επιτροπή. Θα είσαι τελικά και στην Κριτική Επιτροπή. Όταν δεν θα είναι μαθητριές μου. Για να είναι αντιδιοντολογικό και είναι λογικό. Τέλεια, τέλεια. Σε κάποια αγωνίσματα που θα μπορούσε να σε επηρεάσει αυτό. Να σας πω την αλήθεια, όχι. Ναι, και επειδή το ξέρω. Είναι πολύ αντικειμενική και εξωκρατική Ιωάννα, ούτως ή άλλως. Το λέω αλήθεια. Όχι. Και όπως και μέσα στη σχολή θα πω σε κάποια κοπέλα, θα της το πω. Δεν είναι το θέμα εκεί. Όχι, όχι. Θα της πεις αγάπη μου. Ναι, θα το πω. Σίγουρα, σίγουρα είναι μεγάλη διαφήμιση για μένα το να είναι μια κοπέλα δική μου και να παίρνει ένα έπαθλο. Είναι λογικό, έτσι. Αλλά δεν μπορώ να είμαι αντικειμενική, αλλά και να μην μπορώ εγώ. Ο κόσμος δεν ξέρει τη διάθεσή μου και δεν με ξέρει και σε χαρακτήρα. Και δεν είναι και σωστό. Είναι σαν να κάνεις εσύ τώρα. Στη δική σου δουλειά να σε βάλουν κριτή που είναι οι δικοί σου μαθητές. Γίνεται, δεν παίζει. Τέλος πάντων. Για να τηρηθούν τα προσχήματα, τέλος πάντων. Μπράβο, για να τηρηθούν τα προσχήματα και έτσι πρέπει να. Θέλεις πριν συνεχίσουμε να μιλάμε για το Cretan Beauty Festival που θα είναι η δεύτερη χρονιά του. Ναι. Να δούμε το σχετικό σποτ. Βεβαίως. Να έχει να καταλάβει και ο κόσμος. Βεβαίως. Που είναι και επίσημη η χορηγός η Νέα Τηλεόραση, έτσι. Βεβαίως. Για πάμε να δούμε το σποτ. ΝΕΚΑΣ ξεκινά ένα μεγάλο φεστιβάλ αφιερωμένο στην ομορφιά. Cretan Beauty Artists Contest Festival 2013. Υπό την αιγίδα του Δήμου Ρεθύμνου. Καταξιωμένοι επαγγελματίες από το χώρο της ομορφιάς και του styling. Εντυπωσιακά shows και happenings. Διαγωνισμοί με προκλήσεις, αλλά και πολλά δώρα και ειδικά σεμινάρια για τους επαγγελματίες του κλάδου. Δείτε επίσης εταιρείες και προϊόντα του χώρου που ανοίγουν νέους ορίζοντες στους επαγγελματίες. Cretan Beauty Artists Contest Festival 2013. 8 με 11 Μαρτίου. Στο Σπίτι του Πολιτισμού. Στα πλαίσια των εκδηλώσεων του Ρεθυμνιώτικου Καρναβαλιού. Όλες οι πληροφορίες στο www.cretanbeauty.gr. Είσοδος ελεύθερη για το κοινό. Το Παγκρίτιο Φεστιβάλ Ομορφιάς και Στάιλινγκ. Καταπληκτικό. Ο βιολιτζής στο τέλος. Ναι, και μην δίνετε σημασία. Ήταν υπέροχος πάντως. Λοιπόν, ένας διαγωνισμός που θα πρέπει να το διευκρινίσουμε, το είχαμε πει και πέρσι, δεν απευθύνεται. Απευθύνεται σε επαγγελματίες. Όχι. Και όχι μόνο. Έχει κατηγορίες. Επαγγελματίες και όχι μόνο. Δηλαδή, να το πω απλά. Σε έναν κομμωτή που έχει ήδη κομμωτήριο και σε μια κομμόντρια που μαθαίνει τώρα κομμωτική. Είναι λοιπόν, έχει κατηγορίες. Σε αρχάριους, αλλά και σε επαγγελματίες. Μπράβο, έχει λοιπόν το Σάββατο τα juniors. Τα λένε juniors, όχι ότι επειδή είναι παιδάκια. Τα λένε juniors, επειδή είναι κατηγορίες. Και έχει την Κυριακή τους επαγγελματίες. Μετά, οι ίδιες αυτές οι κατηγορίες έχουν υποκατηγορίες. Είσαι make-up artist, πού θέλεις να αγωνιστείς? Στο creative, στο beauty ή στο body painting? Πάλι παίρνεις κατηγορία. Τι γουστάρεις, να σου το πω έτσι, πιο πολύ να βγάλεις σαν έργο μπροστά? Μπορεί κάποιος να συμμετέχει σε δύο κατηγορίες, αν θέλει. Βεβαίως. Μπορεί να συμμετέχει σε δύο κατηγορίες. Είχαμε πέρυσι κοπέλα, Χανιώτησα, που πήρε δύο βραβεία. Και το beauty και το body. Και άλλοι πάλι Χανιώτησα, δική μας Νέα Τηλεόραση, που πάλι πήρε βραβεία. Η Χρυσίδα, το Χρυσιδάκι μας, που βραβεύτηκε πέρυσι. Πολλά φιλιά να στείλουμε στη Χρυσίδα μας. Φιλάκια. Πού είναι το Χρυσιδάκι μας? Το Χρυσιδάκι μας τώρα. Ναι. Μας παρακολουθεί. Ναι, μας παρακολουθεί. Παίζει να μας παρακολουθεί. Τα φιλιά μας. Ελπίζω και να μην μας έχει προδώσει και να παρακολουθεί κάτι άλλο. Χρυσίδα. Και το ρίξε, θα λέει σωσό. Λοιπόν, έχει λοιπόν και υποκατηγορίες. Αν θες, είναι το junior, είναι επαγγελματία και υποκατηγορία. Όλα αυτά βέβαια βρίσκονται σε ένα site που το ανανεώνει κάθε μέρα. Αυτό το site τρέχει. Το cretanbeauty.gr, έτσι. Το cretanbeauty.gr. Οπωσδήποτε οι πληροφορίες είναι από εκεί. Εμείς δεν δίνουμε ούτε το ελάχιστο τώρα που συζητάμε. Εμείς κάνουμε μια εισαγωγή για να καταλάβει ο κόσμος τι γίνεται. Γίνεται υπό την αιγίδα του Δήμου, δεν είναι ιδιωτική πρωτοβουλία, όπου έχει δώσει ο Δήμος σε ένα γραφείο οργάνωσης και διαφήμισης εκδηλώσεων, ρεθυμνιώτικο. Που, παιδιά, να δείτε πόσο μικρός είναι ο κόσμος και πώς γίνονται οι επαφές σιγά-σιγά και όλα αυτά. Πέρυσι η πρώτη μου επαφή ήταν με την Ελισάβετη Βιβυλάκη, φέτο είναι με το γραφείο οργάνωση. Όπως μιλάμε λοιπόν ξαφνικά, επειδή μιλάμε κάθε μέρα με τα παιδιά που έχουν το γραφείο και που δείχνουν μια απίστευτη, φοβερά καλή προσπάθεια. Δηλαδή, η προσπάθεια που φαίνεται ήδη από την τώρα ένα μήνα, δύο μήνες πριν το διαφημίζουν. Ο Νίκος, ο Αγγελάκης ήταν συμμαθητής μου. Καλό, έτσι, στα κολέγια της επαρχίας μας, έτσι πάντα. Πολύ μου άρεσε αυτό με τα κολέγια της επαρχίας. Αγάπη μου, τι νομίζεις ότι βγάζει η επαρχία? Βγάζει αστέρια, εντάξει, έτσι. Το πούμε άλλο. Στηρίζουμε την επαρχία. Και τα κολέγια της. Εννοείται. Και κάνουν μια απίστευτη προσπάθεια με την οργάνωση. Παιδιά, πάντα ξέρουμε όλοι ότι όλες αυτές οι γιορτές, να το πω έτσι, γιατί είναι γιορτές. Σωστά. Και συγκεκριμένα είναι μια φοβερή γιορτή ομορφιάς. Μπράβο. Όλες αυτές οι γιορτές πάσχουν από σωστή οργάνωση. Δεν έχουν δηλαδή το που θα βρεις άτομα να συμμετέχουν ή διαβλητά. Θέλουν σωστή οργάνωση. Και εκεί φτιάχνουν τα παιδιά φοβερά πράγματα. Επίσης, κάτι πολύ σημαντικό. Πόσες φορές δεν λένε επαγγελματίες, θέλω μόνο να πάω να δω ένα σεμινάριο της τάδε εταιρείας, του τάδε κομμωτή, να δω τις καινούργιες τάσεις της μόδας. Να πάρω πράγματα, να ενημερωθώ. Να μπει στο αεροπλάνο, να πάει στο καράβι, να πάει να κλείσει ξενοδοχείο, να ξοδευτείς και όλα αυτά. Φέτο, αυτό εδώ το φεστιβάλ έχει πάρα πολλά σεμινάρια από πολύ σημαντικούς επαγγελματίες. Παράλληλα. Βεβαίως. Είναι Παρασκευή, Σαββάτο, Κυριακή, Δευτέρα, 4 μέρες. Από 8 έως 11. Είναι αγωνίσματα και σεμινάρια. Σωστά. Και έχει, δηλαδή μπορεί να παρακολουθήσει στον τάδε κομμωτή. Δηλαδή, ουσιαστικά σε σχέση με πέρυσι είχετε κάνει άλματα. Ναι, απίστευτα τα παιδιά, βέβαια. Πέρυσι ήταν διήμερο, έτσι. Διήμερο και είχε σεμινάριο. Εγώ πέρυσι έκανα ένα μικρό σεμινάριο. Και φέτος είναι 4 μέρες. Είναι διπλάσια διάρκεια. Διπλάσια διάρκεια. Και σε πολύ ωραίο χώρο, στο Σπίτι του Πολιτισμού. Στο Σπίτι του Πολιτισμού. Και έχει πολύ ενδιαφέρον. Δηλαδή, κορίτσια από σχολές που θέλουν να παρακολουθήσουν make-up artist. Που κάνουν τις επαφές τους, εδώ σταματάω. Διότι κορίτσια που βγαίνουν τώρα, είτε ετοιμάζονται να πάρουν το πτυχίο τους, είτε ήδη το έχουν πάρει και δεν έχουν βγει ακόμα στην αγορά εργασίας. Κάνουν εκπληκτικές γνωριμίες. Βεβαίως. Με εταιρείες μεγάλες, με ανθρώπους επαγγελματίες, ο καθένας το είδος του. Βεβαίως. Ποτέ δεν ξέρεις, πάρεις ή δεν πάρεις βραβείο. Διακριθείς, δεν διακριθείς, ποτέ δεν ξέρεις πού μπορεί να βγει όλα αυτά. Ακόμα και αν έχεις στο μυαλό σου να το κάνεις κάποια στιγμή. Θέλει να δηλώσει συμμετοχή. Πώς ακριβώς θα γίνει με τα σεμινάρια? Πες ότι μια κοπέλα το έχει στο μυαλό να ασχοληθεί με το μακιγιάζ. Καταρχάς, να πω και για μένα, εγώ θα κάνω σεμινάριο το Σάββατο, ας πούμε. Τις άλλες μέρες θα κάνω άλλα πράγματα. Γιατί θα είμαι εκεί όλες τις μέρες. Μια κοπέλα θέλει να μπαίνει στο ίντερνετ, μπαίνει στο site και συμπληρώνει τη φόρμα και στέλνει την αίτησή της. Δίνει μια ελάχιστη συμμετοχή. Παιδιά, συγγνώμη, η οικονομική συμμετοχή είναι γελία. Θες να μας την πεις? Ανάλογα τι, αν θες να παρακολουθήσεις σεμινάριο, κάθε ιδιώτης που έχει σεμινάριο, δηλαδή ο κάθε make-up artist και ο κάθε κομμωτής έχει μια δική του τιμή. Άλλος έχει 40, άλλος έχει 50, όμως παίρνεις την πιστοποίηση σου. Ότι έχεις παρακολουθήσει αυτά τα σεμινάρια από τον τάδε επαγγελματία, από την τάδε εταιρεία. Παίρνεις την πιστοποίησή σου, παίρνεις το δώρο σου, παίρνεις την τσάντα σου με όλα, σαν να πας σε ένα σωστό σεμινάριο, έτσι. Παίρνεις τα δώρα σου, παίρνεις την πιστοποίηση σου. Τσάντα με όλα τα ό,τι χρειάζεται για να κάνεις μακιγιάζ. Όχι, όχι. Παίρνεις με την τσάντα, είναι οδηγός, τι παρακολούθησες, τι έκανες κτλ. Και είναι ένα ποσό το οποίο δεν είναι κάτι φοβερό. Απαγορευτικό τουλάχιστον. Για όσοι θέλουν να ασχοληθούν με το συγκεκριμένο. Δεν είναι αν σκεφτείς ότι θα έδινες τα πενταπλάσια για να πας Αθήνα. Για να πας Αθήνα, για να πεις καράβια. Για να... Δηλαδή, πως θα δώσεις τώρα 40 ευρώ ή 50 ευρώ και θα παρακολουθήσεις 4 ώρες. Από το σπίτι σου. Ναι, μπράβο. Από το σπίτι σου μέσα και θα παρακολουθήσεις τις 4 ώρες σεμινάρια που σε ενδιαφέρουν. Δεν είναι, παιδιά, λεφτά. Θεωρείς ότι είναι και σήμερα όλα είναι χρήματα. Ανεξάρτητα από το σκοπό που εξυπηρετεί το συγκεκριμένο φεστιβάλ, θεωρείς ότι είναι και μια πολύ καλή τουριστική κίνηση? Αυτό θέλω να σας πω. Ο Δήμος Ρεθύμνου, από όσο γνωρίζω, προσπαθεί αυτό να το καθιερώσει θεσμό, να πάρει, επειδή δεν είπα και το άλλο κομμάτι, επίσης θα είναι και έκθεση προϊόντων. Δηλαδή, ο επαγγελματίας θα μπορεί να αγοράσει, ο κομμωτής, θα δει εταιρείες μέσα που θα έχει χοντρική, σαν έκθεση. Πώς σηκωνόμαστε και πάμε στις εκθέσεις? Το Μάιο έχει τη δικιά μας έκθεση και τον Ιούνιο άλλη μια πάλι δικιά μας ομορφιά στην Αθήνα, στα γνωστά κέντρα εκθεσιακά. Θέλει να το καθιερώσει έτσι, σαν πανελλαδική έκθεση με φεστιβάλ. Πολύ ωραία. Με events, με διαγωνισμούς, με πωλήσεις. Και το ίδιο λογίζεται ως event, αφού είναι ενταγμένο στα... Βεβαίως. Στα πλαίσια του καρναβαλιού. Βέβαια. Και το ίδιο στα πλαίσια του καρναβαλιού. Προσέξτε τώρα, μην μπερδέψουν μία έννοια που μου έχουν πει διάφορα. Δηλαδή θα είναι καρναβαλιστικά τα θέματα. Όχι, όχι. Αποκριάτικα το μακιγιάζ, όχι. Όχι. Δεν το λέω εσάς, εγώ σας καταλαβαίνω. Επειδή μου το πάνε στην αρχή σε ένα τηλέφωνο. Και καλά κάνεις που το διευκρινίζεις. Το διευκρινίζομαι. Είναι στα πλαίσια των εκδηλώσεων του καρναβαλιού. Για το καρναβάλι. Γιατί γίνονται διάφορες εκδηλώσεις. Εγώ είμαι σίγουρη ότι η Κρήτη έχει τη δύναμη αυτή και, και την υποδομή έχει την ξενοδοχειακή, να το πούμε έτσι, να υποδεχτεί πολύ κόσμο. Ειδικά το Ρέθυμνο, μην το συζητάμε, που η πόλη η παλιά είναι γεμάτη με εξαιρετικές μονάδες. Βέβαια. Έχουμε λοιπόν την υποδομή να αποδεχτούμε κόσμο από όλη την Ελλάδα, γιατί να μην καθιερωθεί ως θεσμός. Και θα είναι πάντα κάθε χρόνο την ίδια μέρα. Πώς ξέρουμε το καρναβάλι, θα ξέρουμε και το φεστιβάλ. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ που κάτι τέτοιο που τείνει να γίνει και πάρα πολύ μεγάλο γίνεται στο Ρέθυμνο και όχι στο Ηράκλειο ή στα Χανιά. Και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ και το έλεγαμε σήμερα με τα παιδιά από το γραφείο οργάνωσης. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Βέβαια. Καταρχάς, θεωρείτε ότι είναι λίγο αδικημένη η πόλη. Είναι αδικημένη πόλη. Είναι και στη μέση, δηλαδή μπορούν και από τα Χανιά πολύ εύκολα να πάνε και από το Ηράκλειο. Μπράβο. Είναι στη μέση. Στη μέση είναι στο κάτω-κάτω. Θα σου πω κάτι που με λυπεί πάρα πολλές φορές. Είναι κάποιες εταιρείες, πολλές. Εγώ θα πω στο δικό μας το κομμάτι, επειδή το γνωρίζω πολύ καλά. Είναι από το άλλο, ότι έχω κορίτσια μαθήτρες από το Ρέθυμνο που έρχονται κάθε μέρα το λεωφορείο, έτσι. Είναι κάποιες εταιρείες οι οποίες είναι. Εντάξει, είναι σε όλους τους νόμους της Κρήτης. Που θέλουν τα κορίτσια να πάρουν ένα κραγιόν. Στη δική μας δουλειά, σας λέω, έτσι. Θέλουν να πάρουν μια βούρτσα, θέλουν δεν ξέρω τι. Και δεν έχουν στο Ρέθυμνο. Δηλαδή, ακόμα και οι εταιρείες, ενώ το Ρέθυμνο στον πληθυσμό είναι πολύ καλός. Γιατί έχει στον πληθυσμό το δικαιολογεί να ανοίξεις μια εταιρεία. Δεν σου λέω κολοσσό, αλλά μπορεί να ανοίξει υποκατάστημα. Γιατί έχει πάρα πολύ τουρισμό, έχει πάρα πολύ φοιτητό κόσμο. Φοιτητό κόσμο, πάρα πολύ φοιτητό κόσμο. Στηρίζει πολύ την πόλη. Και το μεγαλύτερο κομμάτι, το φοιτητικό, το έχει από την Κρήτη. Και ό,τι γίνεται, γίνεται ή στο Ηράκλειο ή στα Χανιά. Και είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό να γίνει στο Ρέθυμνο. Όντως. Είναι ένας νομός μας, είναι και αυτό το ίδιο. Και είναι και μια πόλη που, όπως είπε και εγώ, μπορείς να πας πιο εύκολα και από τη μια μεριά και από την άλλη. Βέβαια. Δηλαδή και Ηρακλείος και Χανιώτες. Και θα έχουμε συμμετοχές και πάρα πολλές από το Ηράκλειο, βέβαια. Και έχει όλα τα προσόντα. Έχει όλες τις υποδομές για να στηρίξει μια τέτοια γιορτή, έτσι. Έχει τα πάντα. Δεν στερείται τίποτα το Ρέθυμνο. Και σας λέω, τα παιδιά κάνουν φοβερή προσπάθεια με ρυθμούς τρελούς. Μόνο εσείς Και εσείς και ο Νίκος και εγώ ξέρετε πολύ καλά τι σημαίνει μια απλή εκπομπή εξωτερική. Ναι. Δηλαδή, σκέψου να πάτε κάτω, αυτό που κάνετε το έχετε κάνει, μια σχιζοφρένεια, όλο αυτό το κομμάτι για να έχει παραμικρή λεπτομέρεια, τι έξοδα έχει, τι συντελεστές υπάρχουν για να γίνει τι άγχος υπάρχει για να βγει σωστά και να μην... Είναι απίστευτο, έτσι, με τόσους συντελεστές, με τόσους χορηγούς, με να διαφημιστεί σωστά, να ακουστεί σωστά, να έχεις το σωστό κόσμο. Είναι φοβερή η δουλειά. Και να σου πούμε και κάτι, αυτές οι δουλειές δεν πληρώνονται, παιδιά. Όντως. Ποτέ. Μπορεί... Ούτε κοστολογούνται. Ούτε κοστολογούνται, όχι. Αν γίνει δηλαδή σωστά, αν γίνουν τα αποτελέσματα έτσι όπως τα έχουν οργανώσει τα παιδιά, δεν κοστολογούνται αυτά τα πράγματα. Και μπράβο σε αυτούς που τα προσπαθούν και μπράβο σε όσους βοηθάνε. Δεν κοστολογούνται, αλλά γίνονται, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που αγαπάνε το αντικείμενο και όταν το αγαπάς. Ναι. Θα βρει τον τρόπο να το φτιάξει και να το προσφέρει. Θέλω να πάμε λίγο στο δικό σου το κομμάτι, στο κομμάτι του μακιγιάζ. Ναι. Και θέλω να δώσει tips. Και κάποιες συμβουλές στα παιδιά που θα διαγωνιστούν σε αυτό το κομμάτι. Να μην έχουν τρακ, πρώτα απ' όλα. Θα βασικό. Μου πεις εύκολο, φάτε μια σοκολατίτσα. Μπορεί να είναι και δημιουργικό, ξέρεις, καμιά φορά το τρακ. Εγώ πάντα και στις δικές μου εκδηλώσεις που θυμάστε κατά καιρούς, πάντα λέω: δεν θα σκεφτείτε ότι αυτό είναι διαγωνισμός. Σκεφτείτε ότι κάπου πάμε να γιορτάσουμε, να περάσουμε ωραία. Δεν έχω δει, ειλικρινά σας λέω, δεν έχω δει φορά να εκτεθεί κάποιος, κάποια κοπέλα, επειδή έκανε λίγο. Πάντε με ένα λαθάκι, δεν ξέρω τι. Γιατί όταν πας εκεί έχεις κάνει και μια προετοιμασία, κάτι, ένα ωραίο. Είναι αυστηροί οι κριτές. Ναι. Η φετινή. Γενικά. Γιατί το περσινό κομμάτι της κριτικής δεν μπορώ να φέρω. Δεν ήταν καλά οργανωμένο, να το πω έτσι. Ωραία. Γιατί το να κρίνεις κάτι είναι πολύ. Θέλει και τρόπο, ίσως. Θα πρέπει να είσαι και ειδικό στο είδος για να το κρίνεις, έτσι. Θα πρέπει να ξαναέχεις γνώσεις. Δεν μπορώ εγώ να πάω και να κρίνω μακιγιάζ από τη στιγμή που δεν ξέρω να πιάσω το πινέλο. Και δεν μπορώ και εγώ να κάνω κριτική δημοσιογραφίας ή να κάνω κριτική για ένα αντικείμενο ή κομματικής που δεν έχω ιδέα. Κριτική ο καθένας μας από το σπίτι μπορεί να κάνει, αλλά σε τέτοιο διαγωνισμό χρειάζεται. Εμείς τώρα που είμαστε στη τηλεόραση, επειδή μπαίνουμε στα σαλόνια του κάθε ανθρώπου. Να το πω αλλιώς. Φέτος, η Κριτική Επιτροπή θεωρείς ότι είναι αυτή που πρέπει. Ναι. Τους κατεβάζει συνέχεια το site, το παιδιό, μπορείτε να τους δείτε όλους. Είναι άνθρωποι που έχουν δουλέψει πολλά χρόνια στον χώρο. Οπότε, δόξα στο Θεό, θα έχουν γνώσεις να κρίνουν όπως μπορούν οι άνθρωποι, βέβαια, αλλά να έχεις γνώση. Δεν σου λέω να. Αλλά τουλάχιστον να ξέρεις, όταν ο άλλος τραβάει την τρίχα, λέω για παράδειγμα, να ξέρεις, δεν μπορεί να μην ξέρεις καθόλου το αντικείμενο. Σωστά. Οπότε αυτό έχει λυθεί φέτος. Ναι. Σε μία κοπέλα ή σε έναν νεαρό που θα διαγωνιστεί στο κομμάτι του μακιγιάζ. Επειδή πολλοί σκέφτονται ότι θα πάω στο διαγωνισμό, άρα πρέπει να κάνω κάτι τρελά εντυπωσιακό. Το ίδιο και κάτι που να έχει και στρας και να έχει και βλεφαρίδες και να έχει. Και να τα έχει όλα. Αυτή, ξέρεις, τη βγάζει. Πολλές φορές τα πιο λιτάκια πέριτα είναι και αυτά που εντυπωσιάζουν. Έτσι, η φετινή μας προσπάθεια. Για το body painting δεν νομίζω να ισχύει. Την προσπάθεια των παιδιών, δηλαδή με το που το παθέτω και τους λέω αντί για να κάνουμε εμείς την εκδήλωση που θα κλείσουμε τις χρονιές, την κάνουμε στο φεστιβάλ. Σωστό. Ωραία, πολύ ωραία. Λοιπόν, για να μην κάνουμε και δύο και θα είναι και πιο ωραία και πιο πολύ κόσμο κτλ. Και όλες παθάνε πανικό τι wow θα βγάλουν. Ναι, έτσι είναι το σωστό από τη μια μεριά. Όμως το να τρέχεις και τις, ήθελα να τους πω και μέσα από εδώ και στις φετινές και στις παλαιότερες μαθήτριες, όσες θα συμμετάσχουν, γιατί εγώ δεν ξέρω καν ποιες θα πάνε έτσι. Εγώ μιλάω μόνο με τις φετινές τώρα. Μην τρελαίνονται. Χαλαρά. Φέτος, ας πούμε, θέλανε να κάνουν όλες body. Όχι, δεν κάνετε όλες body. Δεν τους τρίμωξα. Μη ζορίζεστε. Να κάνετε ένα πολύ ωραίο beauty. Beauty, ξέρεις τι εννοούμε, αυτά που φοράμε εμείς κάθε μέρα. Να κάνετε ένα πολύ ωραίο beauty. Είναι κάτι πολύ μεγάλη μαγιά, να το πω έτσι ευθέως, μία κοπέλα να κάνει ένα μακιγιάζ με πολύ φυσικό αποτέλεσμα. Βεβαίως. Θέλει ταλέντο. Θέλει να κάνεις κάτι το οποίο να είναι βαμμένο, αλλά να μην φαίνεται βαμμένο. Κοίταξε, εμείς τώρα μπορούμε να για να προσλάβουν τη Στέλλα, τη μαθήτριά μου την παλιά που είναι στη MAC. Τότε στη MAC στην Αθήνα, σε ένα interview, όχι απλό natural, θα μας κάνεις μία, τις λένε, χθες τους τα έλεγε η Στέλλα, θα μας κάνεις, είναι αμερικάνικη πολιτική, θα μας βγάλεις ένα αποτέλεσμα, θα σου δώσουμε αυτή την κοπέλα, την αφήσανε με τελικά της, δεν της βοηθήσαν καθόλου. Είναι έτοιμη για φωτογράφηση, είναι έτοιμη για πρωτοσέλιδο του περιοδικού Vogue, της λένε, και θα μας κάνεις ένα πρόσωπο βαμμένο άβαφο. Είναι το επιμέλος αντιμέλητο. Βαμμένο άβαφο. Έχει πολύ περισσότερη δουλειά από όσο νομίζετε. Από το να κάνεις. Βεβαίως έχει πολύ περισσότερη δουλειά. Γιατί πρέπει να κάνεις ένα πρόσωπο να ουσιαστικά είναι ζωντανό. Ουσιαστικά να βάλεις όλα τα καλλιτικά και να είναι αόρατα. Μπράβο, και να είναι αόρατα. Για το θέλω θέμα. Πω, ότι είναι πάρα πολλά, πολύ πιο απλά τα δύσκολα και μην τρελαίνονται τα κορίτσια. Ναι, αλλά για το θέμα του άγχους που λες και του τρακ που πιθανόν να έχουν, μπορεί να οφείλεται και στο θέμα ότι τα δώρα παίζουν κάποιο ρόλο. Ο καθένας θα θέλει να πάρει το πρώτο. Σίγουρα θα πάρουν δώρα όλοι οι διαγωνιζόμενοι, οι περισσότερες επιτυχίες, σίγουρα. Δεν τα γνωρίζω τα δώρα, επειδή τα παιδιά συνέχεια τρέχουν και τα ανεβάζουν συνέχεια τα νέα στο site κάθε μέρα. Δηλαδή, σήμερα και χθες ανέβασαν την κριτική επιτροπή ποιοι θα είναι και κάθε μέρα προστίθεται ένας. Άρα όλα είναι σε εξέλιξη. Όλα είναι σε εξέλιξη. Ωραία. Και είναι πολύ σημαντικό το ότι αυτό εξελίσσεται κάθε μέρα. Θα τα διαβάζουν κάθε μέρα να δουν ποια θα είναι τα δώρα ή όχι. Δεν ξέρω αν είναι ταξίδι φέτο. Πέρυσι ήταν προσπάθεια, αλλά δεν ξέρω αν έγινε τελικά. Ένα ταξίδι στον πρώτο ή δεν ξέρω τι, στον άλλο. Αλλά μην το παίρνουν έτσι. Ας μην είναι αυτό το επίκεντρο. Όχι, έτσι. Δεν είναι αυτό το επίκεντρο. Θα πάω να κερδίσω και στο παιδί μας, και στο παιδί μου το λέω πάρα πολλές φορές, στα διαγωνίσματά του που είχα πολλά θέματα. Η προσπάθεια μετά. Ναι, έλεος. Δηλαδή, το ταξίδι. Το ταξίδι. Ναι, δεν είναι. Έχει σημασία η διαδρομή, δεν έχει σημασία το τέρμα. Πάντα σωστά, στη διαδρομή μας να περνάμε καλά. Εξάλλου φεστιβάλ είναι. Φεστιβάλ είναι, είναι μια γιορτή. Εντάξει τώρα μην τρελαθούμε. Έχουμε δει πολλές κοπέλες που έχουν πάρει παράδειγμα τον τίτλο της Star Ελλάς ή της Miss Ελλάς και έχουμε δει κοπέλες οι οποίες δεν έχουν διακριθεί σε ένα διαγωνισμό μορφιάς και έχουν κάνει τεράστια καριέρα. Ποιο αυτό μόνο. Και οι Star και εμείς έχουν μείνει στην αφάνεια. Εγώ μπορώ να σου πω κάτι άλλο. Έχω δει πρωτυχία στο δική μου τη δουλειά, στο δικό μου κομμάτι και δεν ξέρουν να βάψουν ένα πρόσωπο όμως μετά. Απλά φτιάξτε την ημέρα ένα έργο. Βραβείο, αυτό έτσι, τι σωστά. Μπορεί να κρύβει. Έχεις δουλέψει δηλαδή. Αυτό που θα παρουσιάσεις. Αυτό τέλος. Τίποτα. Κρύβει μια καλή γιορτή. Δεν κρύβει τίποτα άλλο. Έτσι, κρύβει μια καλή γιορτή όπου εκείνη την ημέρα δεν κρίνει το επαγγελματίας. Α, αυτό που έκανε άρα ίσον είναι ο καλύτερος επαγγελματίας επειδή πήρε το πρώτο βραβείο. Προς Θεού τώρα, παιδιά. Τα ξέρουμε. Ωραία, τρόποι συμμετοχής. Τρόποι συμμετοχής στο site. Όλα στο site. Είναι μια φόρμα που τη συμπληρώνεις. Δεν υπάρχει άλλος. Ας πούμε ότι κάποιος δεν έχει ίντερνετ. Τα τηλέφωνα 2831 τα έχει μέσα. Μην το πω λάθος. Δεν μπορώ να το πω λάθος. Μπράβο. Εδώ είναι Cretan Beauty. Έχει εκεί τα τηλέφωνα. Μπράβο. Δεν βλέπω κιόλας. Είναι και μακριά το monitor. Ναι, είναι και μακριά το monitor. Επικοινωνία, πού είναι. Επικοινωνία. Αλλά πείτε τουλάχιστον ένα τηλέφωνο. Λοιπόν. Μπράβο, Νίκο. Καλό παιδί ο Νίκος. Ναι, αλλά δεν βλέπω κάποιο τηλέφωνο τώρα. Και λέει ψηλά. Ψηλά, λίγο. Λίγο ψηλά. Μπράβο. Επικοινωνία, εκεί. Μπράβο, το πατάμε. Και έχουμε και λέμε. Λοιπόν, μπράβο. 2831 025 705. Να μείνουν εκεί. Έτσι, 2831 025 705. Να μείνουν εκεί, να μην πούμε τα υπόλοιπα. Εσείς γιατί δεν μείνετε εκεί. Έχουν σηκωθεί και οι δύο και έχουν κολλήσει στο monitor ψάχνοντας το τηλέφωνο. 25 705, κακός που ήρθε προετοιμαστεί. Αλλά μέσα στο site ξαναλέω ακόμα και αν δεν σας είναι εύκολο με τη βοήθεια κάποιου φίλου, κάποιας φίλης. Μπορεί την ημέρα να σας έρθει ξαφνικά. Μπορείτε να πάτε στην είσοδο να δηλώσετε τη συμμετοχή. Εντάξει, τελευταία στιγμή δεν πρέπει να το κάνουμε όλοι, αλλά αυτό δεν κάει και κάτι. Ναι. Εάν θες να πάω να παρακολουθήσεις ένα σεμινάριο και το αποφάσισες. Τώρα θα πάνε όλες τελευταία στιγμή. Όχι. Στην Ελλάδα είμαστε. Ένα σεμινάριο είναι, ρε παιδί μου. Όχι, να μην το κάνουν αυτό γιατί δεν μπορούν να βρουν καρέκλα. Αλλά λέω, εάν τύχει να είναι στο Ρέθυμνο κάποιο κορίτσι και θέλει να είναι περαστική και δεν μπορεί να περάσει, μπορεί να ρωτήσει πληροφορίες στη ρεσεψιόν. Μπορεί να μπει, υποθέτω, αν υπάρχουν κάποιες κενές θέσεις σε ένα σεμινάριο, ενός κομμωτή, ενός make-up artist κτλ. Τελειώσουν κατά τοπιστικότητα και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ, όχι μόνο το μακιγιάζ, αλλά και η κουβέντα είναι απολαυστική μαζί σου. Φαίνεται ότι η επιτυχία φέτος είναι δεδομένη. Και εγώ οπότε θα έχετε μεγαλύτερες προκλήσεις για του χρόνου. Ναι. Το βλέπω. Ναι. Μακάρι να γίνονται ωραία πράγματα. Στο Ρέθυμνο και στο Σπίτι του Πολιτισμού. Εμένα μου αρέσει οι παιδιά να γίνονται ωραία πράγματα στην Κρήτη μας. Εγώ δεν έχω τέτοια θέματα. Είναι Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και λεφτά. Και πολύ καλά κάνεις. Έχεις απόλυτο δίκιο. Ναι, η Κρήτη είμαστε όλοι. Και μου αρέσει όπου και να τα ακούει. Ειλικρινά, εγώ και στο Ηράκλειο να ήταν θα πήγαινα μόνο να μπορούσα τις ημερομηνίες. Και στον Άγιο Νικόλαο θα πήγαινα να το λέω αλήθεια με την καρδιά μου. Μ' αρέσει να γίνονται ωραία πράγματα. Είμαστε το πιο μεγάλο νησί. Το ξέρετε πάρα πολύ καλά, έχουμε τεράστια δύναμη να γίνονται πολλά πράγματα και σαν τουρισμός και σε όλα τα επίπεδα. Καλή επιτυχία και εδώ θα είμαστε εμείς να τα πούμε. Εννοείται, και... πάντα. Θα τα ξαναπούμε πάλι. Εννοείται. Όσον αφορά το κομμάτι του φεστιβάλ. Βεβαίως. Αλλήμον και δεν τα ξαναλέγαμε μέχρι τις 8 του Μάρτη. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλό μάθημα, γιατί ξέρουμε τώρα θα φύγει σφαίρα. Και είναι αυτό που έλεγε τώρα, ότι συμβαίνουν πράγματα είναι καλό να συμβαίνουν πράγματα στην Κρήτη. Έτσι θα υποθεθούμε και εμείς ένα καλλιτέχνη ξένο, που δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα να έρθει ένα ξένο καλλιτέχνη να κάνει live στα Χανιά. Θα μας ενημερώσει ο Ηρακλής ο Κλονιζάκης. Μπράβο, πάντα τέτοια. Σε διαφήμιση.